Από τις 9 το πρωί, οι δρόμοι του Λονδίνου είχαν γεμίσει με φιλάθλους. Οπαδούς της Ντόρτμουντ με τα κυτρινόμαυρα αξεσουάρ και της Μπάγερν με κόκκινα κασκόλ και άφθονο κέφι. Όλοι πανέτοιμοι να στηρίξουν την ομάδα τους στον απόψινό γερμανικό τελικό του Champions League. Ήρθαμε με λεωφορείο. Το ταξίδι κράτησε 9 ώρες. Αλλά αρχίσαμε να το γιορτάζουμε από το λεωφορείο και φυσικά ανυπομονούμε να δούμε απόψε το παιχνίδι. Ίσως σε κάποιο μπαρ ή ένα μέρος που να μπορούμε να το διασκεδάσουμε. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε εισιτήρια, στην είσοδο πλέον. Αλλά και να μην βρούμε δεν έγινε τίποτα. Είμαστε από τον Dortmund και πάντα πηγαίνουμε στους αγώνες με ή χωρίς εισιτήρια. Θα δούμε τα αξιοθέατα του Λονδίνου, θα γυρίσουμε την πόλη και το απόγευμα θα πάμε στο πάρκο. Θα βρούμε εκεί τους άλλους φιλάθλους και θα πάμε όλοι μαζί προς το στάδιο. Το Wembley είναι έτοιμο να υποδεχθεί 50.000 Γερμανούς οπαδούς στη μεγάλη βραδιά του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Ο απεσταλμένος του Euronews στο Λονδίνο, Mark Davis, μεταδίδει. Σχεδόν 150.000 φίλοι του ποδοσφαίρου ταξίδευσαν από τη Γερμανία στο Λονδίνο για τον τελικό του Champions League. Αλλά μόνο το 1/3, περίπου 50.000, έχουν εισιτήρια για τον αγώνα. Επιπλέον δεν υπάρχει σχέδιο για προβολή του παιχνιδιού με γιγαντοοθόνες σε κάποιο σημείο της πόλης. Έτσι, σχεδόν 100.000 οπαδοί της Dortmund και της Bayern θα κατακλείσουν τις pub του Λονδίνου για να φωνάξουν για την ομάδα τους. European Champions 2013. Mark Davis, Euronews, from Central London.